η Ανθή Σαλακούδη έγινε γνωστή πριν γίνει γνωστή. Η φήμη της δηλαδή προηγήθηκε της φυσικής παρουσίας της. Κόρη πρώην υπουργού, η Ανθή έχει να απαντήσει σε μια ερώτηση που έρχεται αβίαστα στο μυαλό όλων. Πήρε την εκπομπή της στην κρατική τηλεόραση επειδή ο μπαμπάς της υπήρξε υπουργός ή γιατί το άξιζε πραγματικά. Η Ανθή κάθισε στον καναπέ του Τζόι και με ένα φλετζάνι τσάι μίλησε για όλα αυτά. Θύμωσε, στεναχωρήθηκε και στο τέλος συγκινήθηκε. Σου αρέσει την Αθήνα? Να σου πω, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και γι' αυτό ήρθα πολύ συνειδητοποιημένα στην Αθήνα. Δηλαδή, το είχα πάρει απόφαση, έκλεισε ένας κύκλος θεωρούσα στη Θεσσαλονίκη για μένα. Δηλαδή, ήθελα να φύγω. Και ευτυχώς μ' αρέσει πολύ η δουλειά μου. Οπότε, όλα τα άλλα τα προβλήματα προσπαθώ να τα ξεπερνάω και γενικά να προσαρμοστώ. Μ' αρέσει η Αθήνα, ναι. Τώρα στους ανθρώπους, ό,τι αφορά στους ανθρώπους, ούτε εγώ έχω εντοπίσει διαφορές στις κατηδίαν συναναστροφές. Εντάξει, στο χώρο μας, ίσως είναι λίγο πιο άγρια τα πράγματα. Εσύ αυτή την αγριότητα τη βίωσες, πριν ακόμα έρθεις. Ναι, τη βίωσα με το που ήρθα πριν ακόμη ξεκινήσω τη δουλειά. Πώς ήταν τότε που διάβαζες όλα αυτά τα πράγματα για σένα, πώς ένιωθες? Στην αρχή ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολα ακριβώς γιατί εγώ προετοιμαζόμουν να κάνω κάτι και υπήρχε μια φοβερή παραφιλολογία, οτιδήποτε που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν ήξερα στην ουσία πώς να το αντιμετωπίσω, πώς να αμυνθώ, γιατί σκεφτόμουν ότι εντάξει, άμα έχεις τη δουλειά σου, μιλάς με τη δουλειά σου, οπότε δεν χρειάζεται να πεις παραπάνω. Αλλά όταν δεν έχει βγει καν η δουλειά, προετοιμάζεσαι και βγαίνουν όλα αυτά εδώ. Οπότε επέλεξα μάλλον να κάνω υπομονή, να δουλέψω περισσότερο. Ίσως αυτό καμιά φορά σε κάνει και καλύτερο. Γιατί αφοσιώνεσαι πιο πολύ στη δουλειά, θες να γίνεις όσο το δυνατόν καλύτερος και το είδα έτσι. Όταν λοιπόν, όταν όμως ξεκίνησες να διαβάζεις όλα αυτά τα πράγματα για σένα, δεν λύγησες να πεις, όχι τώρα, μήπως να πάω σπίτι μου. Πριν να ξεκινήσω ακόμη, όχι σε καμία περίπτωση. Όχι, Όχι φυσικά. Μα υποτίθεται ότι όταν ακούς όλα αυτά εδώ, τι σκέφτεσαι πώς. Θα αποδείξεις το αντίθετο. Ναι. Και όταν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ίσα-ίσα με έπνιγε και το δίκιο. Ο μπαμπάς σου τι σου έλεγε? Οι γονείς μου γενικά. Εντάξει, ο μπαμπάς μου είναι πολύ ψύχρεμος και το καλό είναι ότι μπορεί να στη μεταδώσει αυτή τη ψυχραιμία. Η μαμά μου είναι εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Είναι στο άλλο άκρο. Δηλαδή πολύ αγχώδης. Το παιδί μου, αυτά. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση προτίμησα να συμβουλεύουμε περισσότερο τον πατέρα μου. Αλλά δεν ήθελα να μαθαίνουν και πολλά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, προτιμούσα να το βιώνω εγώ μόνη μου. Δεν εκμεταλλεύτηκες ποτέ τις γνωριμίες, γιατί όλοι μας, τώρα ας είμαστε ειλικρινείς, ο καθένας από εμάς, οποιαδήποτε δουλειά κι αν κάνει, όταν ο μπαμπάς του, η μαμά του, ο θείος του, ο συγγενής του, ένας κολλητός του μπαμπά του, ξέρω εγώ, έχει μία άκρη, λες, α, θα πάω στον τάδε που ξέρει τον τάδε, ξέρει τον Δίνα και θα βρω δουλειά. Εντάξει, είμαι γενικά πολύ περήφανο παιδί και είναι και ο πατέρας μου πολύ περήφανος. Και έτσι μας μεγάλωσε και εμένα και την αδερφή μου. Και όταν περισσότερο έχεις τη ρετσινιά, εγώ είχα από μικρή ότι ήθελα να αποδείξω εγώ ότι, και επειδή είναι η δημοσιογραφία, ένας λόγος παραπάνω, ήθελα από μικρή, στα 18, όταν μπήκα φοιτήτρια στο τμήμα δημοσιογραφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, στο Αριστοτέλειο, πήγα και χτύπησα εγώ την πόρτα στην Μακεδονία, την εφημερίδα και είπα ότι θέλω δουλειά. Ξεκίνησα την πρακτική μου μετά, έκανα πολύ καιρό για να μπω στο μισθολόγιο. Δεν λέω σίγουρα θα σε βοηθήσει το όνομα, και εκεί που πήγα, δεν ξέρω, μπορεί να βοήθησε με κάποιο τρόπο. Αλλά όχι από την άποψη. Μετά πρέπει να αποδείξεις κι εσύ ότι αξίζεις. Δεν ήθελα ποτέ να μείνω σε αυτό εδώ. Κόρη πρώην βουλευτή, βρίσκει δουλειά στην κρατική τηλεόραση. Πες μου, εσύ που είσαι δημοσιογράφος και το έχεις σπουδάσει. Δεν είναι τζιζ αυτή η πληροφορία? Γι' αυτό και σου είπα ότι ως ένα βαθμό μπορεί να είναι. Βέβαια δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που έχει δουλέψει στην κριτική και ίσως είχε πολιτικό πατέρα.
Από εκεί και πέρα, εγώ έχω στείλει βιογραφικά και σε άλλα κανάλια. Το προσπαθούσα πάρα πολύ. Δεν ήταν ότι ξαφνικά προσγειώθηκα στην ΕΤ. Και ευτυχώς βρήκα αυτή τη δουλειά. Θέλω να σου πω, έχω στείλει βιογραφικά και σε άλλα πολύ μεγάλα κανάλια. Και σε πήρανε στην κρατική τηλεόραση. Αυτό είναι επίσης τζιζ. Ο πατέρας μου δεν είναι πολιτικός πλέον. Έχει αποσυρθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην Λατρεία δηλαδή, πώς πήγε? Αν τότε έκανα την πρακτική μου, 3 μήνες δεν με πήρανε. Έκανα ξανά την πρακτική μου 6 μήνες, απλήρωτη εννοώ, δεν με πήρανε. Κάποια στιγμή έγινε η γνωριμία με την ΝΕΤ και δούλευα από τη Θεσσαλονίκη μέσω ενός σκηνοθέτη που δούλευα στην εκπομπή τους όσο καιρό έκανα την πρακτική μου. Το Δημήτρη τον Κιώτη και όλα θα τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Υπάρχει κάτι που σε πλήγωσε πάρα πολύ όλη αυτή την περίοδο που είσαι εδώ? Ξέρεις, τις προετοιμασίες για την εκπομπή, στην εκπομπή την ίδια. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η εκπομπή. Ναι. Εντάξει, αυτός ο πόλεμος εισαγωγικά συνεχίζεται ως ένα βαθμό. Απλά αυτό σου λέω ότι πλέον θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να με κρίνει, με βλέπει. Απλά θέλω να με κρίνουν γι' αυτό που βλέπουν, για την εκπομπή, ως δημοσιογράφο. Έκανες ποτέ την κουβέντα με τη μαμά σου, ας πούμε, να την πάρεις και να πεις, ρε μαμά, με αδικούνε, δηλαδή δεν μπορώ άλλο? Καλά, συνέχεια με τη μαμά μου μιλάμε. Συνέχεια, πολλά μπορεί να πούμε σχετικά με αυτό το θέμα. Κυρία μαμά μου, νομίζω ότι στενοχωριέται ακόμη περισσότερο. Έτσι δεν είναι. Οπότε στη συζήτηση, ξέρεις, πιο πολύ εγώ την παρηγορώ, μου φαίνεται, όταν μιλάω με την μητέρα μου, παρά παίζει αυτό το ρόλο. Εκείνη τι συμβουλή σου έδωσε? Να κάνω υπομονή, να είμαι δυνατή. Τέτοιες είναι οι συμβουλές του μπαμπά σου? Ότι η παιδί μου έτσι είναι αυτά. Ναι. Να είμαι ψύχρεμη και να μην δίνω σημασία και να είμαι πολύ συγκεντρωμένη στη δουλειά μου και στο στόχο μου. Και μου λέει, το ήθελες τόσο καιρό αυτό. Λοιπόν, άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και δούλεψε. Αυτή είναι η συμβουλή του πάντα. Δουλειά, 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 δουλειά. Έχεις θυμώσει ποτέ, έτσι πολύ με όλα αυτά, να θυμώσεις? Θυμώνω, Νάτς, και στεναχωριέμαι και θυμώνω και με πιάνει και το άδικο, λέω, γιατί... εντάξει, και υπήρχαν και ειδικά στην αρχή, υπήρχαν διάφορες εναλλαγές. Συναισθημάτων. Ναι. Μπορώ να πω. Τώρα έχει ηρεμήσει λίγο. Ποιο είναι το καλύτερο που άκουσες για σένα και ποιο είναι το χειρότερο? Το καλύτερο, δεν ξέρω, ίσως είναι και πολύ προσωπικά πράγματα για να τα μοιραστώ τώρα. Το χειρότερο πώς τα αντιμετωπίζεις? Αυτό προσπαθώ. Κοίτα, το καλύτερο τώρα να σου πω, ας πούμε, κάτι που μου έρχεται έτσι πρόχειρα, βέβαια δεν είναι καθόλου πρόχειρο και τυπικό. Ας πούμε, το να μου λέει ο πατέρας μου ότι είμαι περήφανος για σένα, είναι. Είναι καλό. Σε ποια πράγματα τον έχεις κάνει περήφανο? Σε τι? Δεν ξέρω. Πρέπει να έχεις αυτό μάλλον εδώ. Ναι. Συγκινήσεις να μιλάς τον μπαμπά σου? Δεν ξέρω. Και εγώ το πιθανό. Δεν είναι κακό. Τι είναι αυτό που σου έχει μάθει περισσότερο ο μπαμπάς σου? Ποια είναι η συμβουλή που σου έχει δώσει για τη ζωή σου? Δεν μου δίνει έτσι γενικά αποφθέρματα συμβουλές. Να σου πω ότι μου λέει ο πατέρας μου κάθε φορά, ας πούμε, κάθε μέρα που τον ακούω στο σπίτι, τον άκουγα από μικρή που ήμουν. Έχουμε ένα στόχο, ανθεί. Εκεί το στόχο, τον πυροβολάμε και δεν φεύγουμε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είναι κάτι που, το οποίο δεν προλαβαίνει να τελειώνει τη φράση. Τον συμπληρώνω εγώ, γιατί το ακούω πάρα πολύ συχνά στο σπίτι. Τι θαυμάζεις εσύ στον μπαμπά σου? Τι θαυμάζω? Την ψυχή του. Ξέρω, ναι, ξέρω πώς είναι. Ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Πιστεύεις ότι πληγώθηκε με όλα αυτά που γινόντουσαν? Ότι μπορεί να αισθάνθηκε ότι έχει ευθύνη απέναντί σου? Ότι τι φταίει το κορίτσι μου τώρα, αφού εγώ ήμουν πολιτικός, ας πούμε, δεν αυτή? Το έχετε συζητήσει αυτό? Απαντάς μονολεκτικά τώρα. Μην το κάνεις αυτό, γιατί θα το κάνω κι εγώ. Θα με ρωτάς μονολεκτικά. Θαυμάζω ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Την ψυχή του, ότι έχει πολύ καλή ψυχή. Και δεν θα ήθελα να τον βάλω σε διαδικασία να... ότι φταίει αυτός. Εντάξει. Το έχετε συζητήσει αυτό?
να του πεις όχι, δεν φταίς εσύ, δεν είναι δικό σου το θέμα, ας το λύσουμε. Όχι, δεν... Ίσως γι' αυτό συγκινούμε τόσο. Δεν τα λέω, δεν τον βάζω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν τα λες, Ζανφή? Πώς θα τα βγάλεις από μέσα όμως, δεν τα λες? Τι να πω? Δεν ξέρω, αυτό το... Δηλαδή το παράπονο σου δεν θα το πεις στο μπαμπά σου και στη μαμά σου? Ποιο παράπονο? Αν έχεις, παιδί μου. Ή το πρόβλημά σου ή το παράπονο σου δεν θα το πεις? Κοίτα, όχι αυτό το συγκεκριμένο. Ναι, αν έχω το παράπονο μου, ναι, αλλά τώρα τι, επειδή είναι έτσι περίοδος, επειδή υπάρχει μια απαξίωση για την πολιτική. Ο μπαμπάς μου ήταν εντιμότατος, 20 χρόνια το έκανε αυτό εδώ, δηλαδή έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. Και δημιουργήθηκε αυτό μαζί μου, φταίει ο πατέρας μου. Δηλαδή προς Θεού, ή θα του ρίξω εγώ ευθύνες, ή όποιος πάει να του ρίξει ευθύνες. Για το Θεό, όχι. Δεν θα το βάλω σε αυτή τη βάση, δηλαδή αυτό που συμβαίνει.